20 αιώνες τώρα ο Ιησούς Χριστός βαδίζει στους δρόμους της γης. Τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού μέσα στον κόσμο μας είναι ζωντανά, είναι χειροπιαστά. Είναι προπάντων μερικές μεγάλες καρδιές που ζωντανεύουν την παρουσία του Ιησού πάνω στη γη μας. Οι χτύποι τους είναι η ηχό των βημάτων του Ιησού ανάμεσά μας. Κυριαρχούν πάνω από όλους τους θορύβους της γης και ξεπερνούν τους αιώνες, πλημμυρίζοντας με παλμούς δύναμης και αρετής την ζωή της Εκκλησίας. Μια τέτοια μεγάλη καρδιά γέμισε τη ρωσική γη με τους παλμούς της ζωής της στον 20ο αιώνα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ο ιατρός. Τα σημάδια που άφησε στο πέρασμά του χάραξαν τη ρωσική γη. Την χάραξαν ανεξίτηλα, γιατί η πορεία του ήταν πορεία αγάπης και αυτοπροσφοράς, μαρτυρίου και μαρτυρίας. Το ξεκίνημα του Αγίου Λουκά έγινε στην πολυπαθή γη της Κριμαίας. Γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1877 στην πόλη Κέρτς, το αρχαίο ελληνικό Ποντικάπαιο που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Κριμαίας. Οι πρόγονοί του ήταν άνθρωποι ονομαστοί και το επίθετό τους για Σενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Σιγά σιγά η ονομαστή αυτή οικογένεια έπεσε σε έσχατη φτώχεια. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά αναγκάστηκε να μετακομίσει με την πολυμελή οικογένειά του στο Κίεβο. Εδώ ο μικρός Βαλεντίν, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Αγίου Λουκά, θα περάσει τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Το Κίεβο είναι λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Στο κέντρο του, σε μια καταπράσινη έκταση 280 στρεμάτων πάνω από το Δνίπερο, απλώνεται το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων. Η Λαύρα, πέρα από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, κατέχει και μοναδικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Σε δύο μεγάλες κατακόμβες, με στενούς δεδαλώδεις διαδρόμους και πολλά παρεκκλήσια, φυλάσσονται 118 άφθορα λείψανα Αγίων που δημιουργούν στον προσκυνητή μεγάλη κατάνοιξη. Χιλιάδες προσκυνητές καταφθάνουν κάθε χρόνο στον αγιασμένο αυτό τόπο. Το προσκύνημα στη Λαύρα ήταν και είναι το όνειρο κάθε πιστού και το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Η όλη ζωή και κίνηση, η ζωντανή μοναστική παράδοση της Λαύρας που αιώνες συνεχίζεται, η χάρη και η ευλογία των Αγίων και των ιερών λειψάνων τους επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε το ταλέντο του και το πάθος του για τη ζωγραφική. Καθημερινά επισκεπτόταν το μοναστήρι της Λαύρας και του άρεσε να ζωγραφίζει τους μοναχούς και τους προσκυνητές. Αυτά τα έργα του του απέφεραν και το πρώτο βραβείο από την Ακαδημία Καλών Τεχνών. Η πίστη στο Θεό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρόλο που από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε η θρησκευτικότητα του Βαλεντίν, πέρασε τις δικές του περιπέτειες. Ψυχή ανήσυχη, με πάθος για τη ζωή και για την αλήθεια, δεν σταματούσε να ψάχνει και να αναζητάει το γνήσιο και το ουσιαστικό. Τα διάφορα κινήματα και οι ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν τότε, ιδιαίτερα οι ιδέες του Τολστόη, τον επηρέασαν άμεσα. Παράλληλα με τις σπουδές και τις αναζητήσεις του, μελετούσε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Αγία Γραφή.
Πολλά σημεία του Ευαγγελίου τον συνέπαιρναν. Τα υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι. Πολλά σημεία στο Ευαγγέλιο μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά τίποτε δεν μπορούσε να συγκριθεί με το βάθος της εντυπώσεως που μου προκάλεσε αυτό το χωρίο. Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά. «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες?» Αργότερα, όταν είχα γίνει ένας από τους εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, ήμουν σίγουρος ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του. Μέσα στην καρδιά του ξεχωρίζει ένα έντονο ενδιαφέρον για τη διακονία του πλησίον, του συνανθρώπου. Αποφασίζει να ασχοληθεί όσο γίνεται συντομότερα με κάτι με το οποίο να μπορεί να προσφέρει και να ωφελήσει τους απλούς ανθρώπους. Οραματίζεται τον εαυτό του νοσοκόμο ή δάσκαλο σε κάποιο φτωχό χωριό. Ένας γνωστός του εκπαιδευτικός τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Η πρόταση αυτή ικανοποίησε τον νεαρό Βαλεντίν και γράφτηκε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για τους καθηγητές και το άριστο επίπεδο των σπουδών. Τελείωσε τις σπουδές του αριστούχος το 1903 και αμέσως άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο φτωχό λαό. Πριν προλάβει να διοριστεί δημογιατρός σε κάποιο επαρχιακό νοσοκομείο όπως επιθυμούσε, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Τότε ο νεαρός γιατρός προσφέρθηκε να υπηρετήσει ως εθελοντής με το τάγμα του Ερυθρού Σταυρού. Ταξίδεψε μαζί με άλλους εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές ως την Άπο Ανατολή. Εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά και άρχισε να εργάζεται ως χειρουργός στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου μεταφέρονταν οι τραυματίες στρατιώτες. Χειρουργούσε ασταμάτητα και έκανε από τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις με απίστευτη επιτυχία. Ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός ήταν γνώστης της ανατομίας, της τοπογραφικής ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος. Ανέπτυξε με τις μελέτες που έκανε την τοπική αναισθησία και έτσι ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις που για άλλους ήταν πάρα πολύ δύσκολες έως αδύνατες. Στην πόλη Τσιτά, στην ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, εργαζόταν και η Άννα Βασιλίγευνα. Ξεχώριζε για την καλοσύνη, το ήθος, την πραότητα του χαρακτήρα της και όλοι την αποκαλούσαν Αγία Νοσοκόμα. Η Άννα έμελε να γίνει η σύζυγος του Βαλεντίν. Από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Γυρνώντας από το μέτωπο, εργάστηκε σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων ήταν θεαματικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αποκτήσει τέτοια φήμη που άρχισαν να καταφθάνουν από παντού ασθενείς. Καθημερινά δεχόταν πολλούς ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία. Χειρουργούσε χωρίς αναπνοή από το πρωί ως το βράδυ. Πήγαινε ερχόταν σε μεγάλες αποστάσεις για να εξετάσει ασθενείς στην ευρύτερη περιοχή. Και τη νύχτα, αντί να ξεκουραστεί,
προχωρούσε στις μελέτες του και στις επιστημονικές έρευνες. Παράλληλα, ξεκινάει και τη διδακτορική του διατριβή κοντά στους καθηγητές Διάκονοφ και Ρέιν με θέμα την τοπική αναισθησία. Όταν υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή, ενθουσιάστηκαν όλοι οι καθηγητές και τη βαθμολόγησαν με άριστα. Το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας το απένιμε το βραβείο Χοϊνάτσκι, χαρακτηρίζοντας τη διατριβή του ως το καλύτερο επιστημονικό σύγγραμμα. Το 1910 διορίζεται ως αρχίατρος το νοσοκομείο του Περεσλάβ Ζαλέσκι. Εδώ θα παραμείνει 7 χρόνια. Εργάστηκε με αντίξωες συνθήκες και χάρισε την υγεία σε χιλιάδες ασθενείς. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες εγχειρήσεις στα νεφρά, στο στομάχι, στο σπλήνα, στη χολή, ακόμη και στην καρδιά ή στον εγκέφαλο με πολλή επιτυχία. Εκεί όμως που διέπρεπε ήταν οι εγχειρήσεις οφθαλμού. Πάρα πολλοί τυφλοί έβρισκαν το φως τους. Από την αρχή της χειρουργικής του δραστηριότητας στην Τζιτά και στα επόμενα μέρη από που πέρασε, είχε κατανοήσει πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων και πόσο λίγα πράγματα είχε μάθει για αυτόν τον τομέα στο Πανεπιστήμιο. Άρχισε λοιπόν να μελετάει βαθιά τη διαγνωστική και τη θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων. Ήτανε μεγάλο ερευνητικό μυαλό, ήτανε γιατρός με ψυχή, ήτανε χειρουργός πετυχημένος, γιατί στην εποχή του θεωρώ ότι είχε πολύ μεγάλη αξία και την οποία την έδειξε από νέος γιατρός ακόμα. Ήτανε διαδεδομένο τότε το τραχώμα και έκανε εγχειρήσεις τραχώματος επιτυχής. Έκαμε την τοπική αναισθησία, την εφήρμοσε και έκανε και τροποποιήσεις δικές του, οι οποίες υιοθετήθηκαν κατόπιν και έχουν περάσει στη βιβλιογραφία. Το σπουδαιότερο είναι ότι τον απασχολούσαν οι πυογόνες λοιμόξεις. Την εποχή που δεν είχαμε αντιβιωτικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χειρουργός αντιμετώπιζε πολλές διαποιήσεις σε διάφορα μέρη του σώματος. Προς το τέλος της παραμονής του στο Περεσλάβ Ζαλέσκι, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ένα βιβλίο που σκέφτηκε να ονομάσει «Δοκίμιο για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Το βιβλίο αυτό για τις πυογόνες λοιμόξεις έγινε γνωστό και στην Αμερική και στην άλλη Ευρώπη και σχολιάστηκε ευμενώς. Και μάλιστα ότι πώς μπόρεσε αυτός εκεί που ήταν να κάνει τέτοιες παρατηρήσεις. Από το 1917 αρχίζει ο Γολγοθάς για όλη την οικογένεια και ιδίως για το γιατρό. Αλλεπάλληλες, σκληρές δοκιμασίες θα έλθουν να τον δοκιμάσουν ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Την ίδια χρονιά η σύζυγός του Άννα μολύνθηκε από φυματίωση. Αναζητώντας καλύτερο και πιο υγιεινό μέρος, αναχωρεί για την Ταυσκένδη, όπου διορίζεται διευθυντής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου, ενώ από το 1920 εκλέγεται καθηγητής στη νεοσύστατη ιατρική σχολή και καταλαμβάνει την έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Είναι η εποχή που ξεσπάει η Οκτωβριανή Επανάσταση και λίγο μετά ο εμφύλιος πόλεμος. Ο Βαλεντίν, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, πηγαίνει στο νοσοκομείο, όπου χειρουργεί ασταμάτητα, προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους. Κάποια μέρα εντελώς ανέτεια συλλαμβάνεται και οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Θεός όμως δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τα σχέδια των εχθρών του. Ύστερα από επώδυνη αναμονή 16 ωρών απελευθερώνεται. Το γεγονός αυτό επέδρασε άσχημα στην υγεία της άρρωστης συζύγου του. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στο Μοιραίο σε ηλικία 38 χρονών
αφήνοντας το Βαλεντίν μόνο του με 4 μικρά παιδιά, τον οποίον τη φροντίδα ανέλαβε η Σοφία Σεργέγευνα. Έτσι μπορούσε να συνεχίσει την προσφορά του στον πάσχοντα άνθρωπο και στην ιατρική επιστήμη γενικότερα. Ήδη οι επιστημονικές μελέτες του, αλλά και οι πετυχημένες εγχειρήσεις του, τον είχαν κάνει γνωστό παντού. Όλοι μιλούν με ενθουσιασμό και δέος γι' αυτόν. Γράφει ο καθηγητής ιατρικής και ακαδημαϊκός Κασίρσκι. Η δεξιοτεχνία του ως χειρούργος είχε γίνει θρύλος. Τον έχω δει στο χειρουργικό τραπέζι. Χειρουργούσε χωρίς καμιά νευρικότητα. Ένιωθε στο χαλαρό ρυθμό της δουλειάς του. Τα δάχτυλά του κατήφθηναν με απλότητα και με σιγουριά ταυτόχρονα την κίνηση του νηστεριού πάνω στο σώμα. Η δεξιοτεχνία του αρχιεπισκόπου Λουκά έδινε την αίσθηση του ήχου έργου μουσικής του Σοπέν και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίχνο σκόνης. Το 1912, όταν έτυχε να παρακολουθήσω την πρώτη του και μια από τις πρώτες στη χώρα μας χειρουργική επέμβαση με μετάγνηση αίματος, είχα μείνει έκπληκτος από την εξαιρετική τεχνική που κατήχε ως χειρούργος. Αργότερα, όταν μίλησα στο γιο του Βαλεντίν για την τεχνικά άψοχη αυτή η επέμβαση, θυμήθηκα το εξής περιστατικό. Η λεπτότατη αίσθηση της αφής, από ό,τι φαίνεται, ήταν έμφυτη στον πατέρα. Κάποτε, μιλώντας σε εμάς τα παιδιά του, θέλησε να μας το αποδείξει εμπράκτος. Πήρε 10 φύλλα λεπτού χαρτιού, τα δίπλωσε και έπειτα μας ζήτησε να του πούμε να κόψει οποιοδήποτε αριθμό φύλων με μια νηστεριά. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση αυτό. Του είπαμε κάποιον αριθμό, 7, και με μια νηστεριά έκοψε τα 7 φύλλα. Το πείραμα απέβει επιτυχές. Είχαμε μείνει έκπληκτοι. Την εκπληκτική του επιστημονική κατάρτιση τη συνόδευε η βαθιά πίστη του στο Θεό και η μεγάλη του αγάπη για τον πάσχοντα άνθρωπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Για αυτή την εικόνα έδωσε μάχη και συγκρούστηκε με την άθεη εξουσία που θέλησε να την απομακρύνει. Είναι πλέον η εποχή που το τότε καθεστώς στρέφει τα βέλη του απροκάλυπτα πλέον κατά της Εκκλησίας. Αρκετοί κληρικοί και λαϊκοί οδηγούνται στο μαρτύριο. Πολλοί φοβούνται και συμβιβάζονται. Ο Βαλεντίν αντίθετα. Δεν κρύβει την πίστη του και συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Σε κάποιο μάλιστα κληρολαϊκό δικαστήριο υπερασπίστηκε με σθένος τον αρχιεπίσκοπο Τασκένδης Ινοκέντιο. Όταν τελείωσε η συνεδρίαση, ο αρχιεπίσκοπος περίμενε το γιατρό στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του γιατρού. «Με πήρε από το χέρι, με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνεται ιερέας». Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό του απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω». Το γεγονός της χειροτονίας του ήταν κεραυνός ενεθρία για την Τασκένδη. Αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις και ειρωνίες από συναδέλφους και φοιτητές, ενώ η άθεη εξουσία τον πίεσε επανειλημμένα να μην εμφανίζεται με το ράσο και το σταυρό του και να απαρνηθεί την ιεροσύνη του. Όλες τις προκλήσεις τις αντιμετώπισε με υπομονή και χριστιανική αγάπη.
Πέρασαν 2 χρόνια. Οι διωγμοί κατά της εκκλησίας εντείνονται ακόμη περισσότερο. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκένδιος πιέζεται και εξαναγκάζεται σε παρέτηση. Το πίμνιο της Τασκένδης μένει ακέφαλο. Σε κάποιο κληρολαϊκό συνέδριο αποφασίζουν και εκλέγουν πανψηφί επίσκοπο τον πατέρα Βαλεντίν. Πολύ σύντομα ο πατέρας Βαλεντίν κήρεται μοναχός και παίρνει το όνομα του Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά του Ιατρού. Κρυφά αναχωρεί για την πόλη Πεντζικέν, όπου 2 εξόριστοι επίσκοποι στις 31 Μαΐου του 1923 τον χειροτονούν μυστικά μες τη νύχτα επίσκοπο. Η χειροτονία του προκάλεσε μεγάλη χαρά στον πιστό λαό της Τασκένδης, αλλά όχι στους εχθρούς της εκκλησίας, που αμέσως άρχισαν τη συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και το Σάββατο βράδυ της 9ης Ιουνίου τον συνέλαβαν στο σπίτι του την ώρα που προσευχόταν. Οι κομισάριοι τον ανέβασαν στο μαύρο κόρακα, την κλούβα της ασφάλειας, και τον οδήγησαν στις φυλακές. Για αρκετό καιρό υπευλήθη σε εξαντλητικές ανακρίσεις και στο τέλος του καλοκαιριού τον μετέφεραν στη Μόσχα. Για λίγες μέρες έμεινε ελεύθερος και στο διάστημα αυτό συναντήθηκε με το μαρτυρικό πατριάρχη Τίχωνα, ο οποίος τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη χριστιανική μαρτυρία. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στα γραφεία της ασφάλειας στη μπασίγνωστη Λουμπιάνκα, όπου χιλιάδες άνθρωποι βασανίστηκαν και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Έπειτα από τις τυπικές ανακρίσεις, δίχως ιδιαίτερες εξηγήσεις και διατυπώσεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Μπουτίρκη, οι οποίες είχαν τη φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας. Τα κτίρια άθλια, το περιβάλλον φρικτό και καταθλιπτικό, η θάλαμη κατασκότεινη. Ο επίσκοπος Λουκάς ζει ανάμεσα σε κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου. Σύντομα εκδηλώθηκαν και τα πρώτα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, που θα τον συνοδεύει σ' όλη του τη ζωή. Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα, στην άλλη άκρη της Μόσχας. Και εδώ θα παραμείνει σε άθλιες συνθήκες άλλους 2 μήνες. Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 1923, παρότι είναι σοβαρά άρρωστος, εκτοπίζεται στη Σιβηρία. Το ταξίδι με τα τρένα των κρατουμένων, τα Αστολίπιν, διαρκεί σχεδόν 1 μήνα. Η ταλαιπωρία που υφίσταται είναι μεγάλη. Η συμπεριφορά των φρουρών και των άλλων κατάδικων απέσια. Από την πόλη Κρασνογιάρσκ μεταφέρεται με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ. Η άθεη εξουσία δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Δυστυχώς τον στέλνει σε άλλες περιοχές και δοκιμάζει νέες ταλαιπωρίες. Όπου κι αν πηγαίνει όμως, δεν ξεχνάει τη διπλή ιδιότητά του, του επισκόπου και του γιατρού. Στηρίζει το καταδιωγμένο πίμνιο της εκκλησίας, κηρύττει, λειτουργεί, χειροτονεί ιερείς. Παράλληλα, δέχεται ασθενείς και όπου το επιτρέπουν, χειρουργεί στα επαρχιακά νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο του Γενισέισκ επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη επέμβαση. Είναι ο πρώτος παγκοσμίως που έκαμε μεταμόσχευση νεφρού από μοσχάρι σε άνθρωπο, και το οποίο βέβαια είναι πρωτοποριακό. Φυσικά αυτό ως ξένο μόσχευμα, ως ξένο
ξενομεταμόσχευσης που λέμε, δεν έχει ακόμα καθιερωθεί, αλλά πάνω σε αυτός το επιχείρησε εκείνη την εποχή, δείγμα πόσο είχε ερευνητικό πνεύμα και τολμηρό πνεύμα, χειρουργική. Φυσικά μετά που τελείωσαν οι πόλεμοι και δεν τον χρειάζονται πλέον, τον έστειλαν στην εξορία πάλι. Μια ακόμη εκτόπιση ακολουθεί στο Τουρουχάνσκ. Ταξιδεύει στα αμπάρια μιας μαούνας πάνω στον ποταμό Γενισέη και διανύει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Ένα ταξίδι μονότονο, βαρύ, κοπιαστικό, αλλά κυρίως βασανιστικό. Στο Τουρουχάνσκ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη, ειδικά σε όσους προέρχονται από νοτιότερα κλίματα. Το χειμώνα, που είναι σκοτεινός και ατέλειωτος, η θερμοκρασία κατεβαίνει στο 40 υπό το 0 ή και ακόμα πιο κάτω. Όμως τίποτα από όλα αυτά, ούτε οι ταλαιπωρίες, αλλά ούτε και ο πόνος από την άδικη καταδίκη, είναι ικανά να σταματήσουν τον επίσκοπο γιατρό να προσφέρει έμπρακτα την αγάπη του και σε αυτό τον απομακρυσμένο και ξεχασμένο τόπο. Μόλις του έδωσαν την άδεια, άρχισε αμέσως να εξασκεί την ιατρική στο νοσοκομείο και παράλληλα να λειτουργεί σε ένα παρεκκλήσι. Ο λαός τον υπεραγαπά και τον τιμά, όχι όμως και οι εκπρόσωποι της εξουσίας που τον μισούν. Ήταν ο χειμώνας του 1924-25, ιδιαίτερα βαρύς εκείνη τη χρονιά. Κάποια μέρα κάλεσαν τον επίσκοπο στα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ που βρίσκονταν δίπλα στο νοσοκομείο. Παρουσιάστηκε στον εκπρόσωπο της ΓΕΠΕΟΥ και εκείνος του ανακοίνωσε πως μέσα σε μισή ώρα θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει το Τουρουχάνσκ. Αιτία, ανυπακοή στη σοβιετική εξουσία. Με συνοδεία ενός αστυνομικού ξεκινάει για τον βόρειο πολικό κύκλο. Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο Γενισέη. Αλλά εκείνη ακριβώς τη δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στηρίζει και με ενθαρρύνει. Διανυκτερεύοντας που και που στα καταλήματα, φτάσαμε τελικά στον βόρειο πολικό κύκλο. Υπέφερα από το δυνατό κρύο. Ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι τον ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματά να φυσά ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτόν τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Το Νοέμβριο του 1925 έληξε η ποινή του. Οι υποτάμιοι δρόμοι είχαν κλείσει λόγω του πάγου. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο, με το οποίο ταξίδεψε περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Τέλη του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Τασκένδη, στην οικογένειά του και στο ποιμνιό του. Οι τοπικοί άρχοντες έτρεφαν βαθύ μίσος και καραδοκούσαν. Περίμεναν μια αιτία για να τον βγάλουν από τη μέση. Κάποιος καθηγητής της φυσιολογίας αυτοκτόνησε. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε φόνος. Η γυναίκα του κατηγορήθηκε ως υπεύθυνη για το θάνατό του και μαζί της ο επίσκοπος Λουκάς. Έτσι στον ανυποψίαστο επίσκοπο ετοιμάστηκε με μεθοδικό τρόπο μια σατανική πλεκτάνη.
Στις αρχές του 1930 ο επίσκοπος γιατρός συνελήφθηκε πάλι και οδηγήθηκε στις φυλακές. Υπευλήθη σε εξοντωτικές ανακρίσεις και βασανιστήρια. Μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει στους ανακριτές τα πραγματικά γεγονότα. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο αποφάσισαν να τον εξορίσουν στη Βόρεια Ρωσία. Σε λίγες μέρες ο επίσκοπος μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσερναν από τα γένια λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς, όπου άρχισε ένα άλλο μαρτύριο. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο σκληρές και απροκάλυπτες. Κάθε μέρα έσκαβαν ένα τεράστιο λάκκο και έθαβαν 70 με 100 πτώματα. Ο επίσκοπος Λουκάς έζησε από κοντά την τραγωδία όλων αυτών των ανθρώπων και προσπάθησε όσο μπορούσε να τους βοηθήσει. Πολλά υπέφερε στη ζωή του. Όμως ποτέ δεν ακούσαμε από αυτόν ούτε ένα παράπονο για τα δεινά που πέρασε. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος, με τέτοια μεγάλη πνευματική δύναμη, ώστε ακόμα και οι φύλακες, στις εξορίες και στις φυλακές που τον στέλνανε, πολλές φορές γοητευόντουσαν από αυτόν. Τον βάζανε σε ένα κελί μαζί με δολοφόνους και κακοποιούς για να τον πειράζουν και να τον προσβάλλουν. Αλλά κανείς δεν τον άγγιξε, ούτε έθιξε ποτέ. Πολλοί άνθρωποι, που δεν ήταν και τόσο εκκλησιαστικοί, αναρωτιόντουσαν πώς μπόρεσε και άφησε τα 4 παιδιά του να υποφέρουν και έκριναν ότι δεν ήταν καλή αυτή η πράξη. Όμως δεν καταλάβαιναν ότι σε εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια του με αυτή τη ζωή του προσέφερε πολύ περισσότερα. Οι δυσκολίες που περάσαμε μας ατσάλωσαν. Το ότι έγινε Άγιος ενδυναμώνει το πνεύμα μας. Μας φυλάει από το να κάνουμε ή να σκεφτόμαστε κακές πράξεις. Το κύριο πράγμα που θυμάμαι από τον παππού, ανεξάρτητα από το ότι ήταν πολύ δίκαιος και βαθιά ορθόδοξος χριστιανός, είναι πως αγαπούσε και σεβόταν τους ανθρώπους κάθε θρησκείας και κάθε εθνικότητας. Γι' αυτό όταν πέθανε, τον μνημονεύανε όχι μόνο στις ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά και με το δικό τους τρόπο σε συναγωγές, ακόμα και σε τζαμιά, παντού, διότι για όλους ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Αργότερα τον μετέφεραν στην πόλη του Αρχάγγελου, όπου αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής και εργασίας. Χωρίς να έχουν δει κανένα αποτέλεσμα οι αρχές, για να τον καταπολεμήσουν, τον στέλνουν σε δεύτερη εξορία στην πόλη Αρχάγγελο, η οποία βρίσκεται στις όχθες της Λευκής Θάλασσας. Είναι ένα μέρος όπου από τους 12 μήνες του χρόνου, 9 μήνες κυριαρχεί βαθύς χειμώνας. Παντού αντιμετώπιζε εχθρική συμπεριφορά. Τελικά, του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρεία. Στο Λένιγκραντ, τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κίροφ, που ήταν πρόεδρος των Σοβιέ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Τον πίεσε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη του και να του δώσουν το μεγαλύτερο χειρουργικό ερευνητικό κέντρο. Ο ίδιος αρνήθηκε, όπως επίσης και αρνήθηκε να εκδοθεί το βιβλίο του, η μεγάλη αυτή μελέτη για τη χειρουργική των πυογών λοιμόξεων, χωρίς την ιδιότητά του, του επισκόπου. Έπειτα από αρκετές περιπέτειες και μετακινήσεις, η εξορία του έληξε και επέστρεψε στην Τασκένδη. Το φθινόπωρο του 1934, ύστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας, κυκλοφορεί η περίφημη μελέτη του
δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Όλοι οι συναδελφοί του γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα το δέχονται με μεγάλη χαρά και αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Στάλιν. Το εγχειρίδιο έγινε το επιτραπέζιο βιβλίο των γιατρών. Άνοιγε νέους δρόμους στη χειρουργική και βοηθούσε αφάνταστα τους γιατρούς. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν πως η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πραγματικό κλασικό πόνημα το οποίο αγγίζει όλα σχεδόν τα προβλήματα της χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων. Ο καθηγητής Πολιανόφ έγραψε. Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη προς τον άνθρωπο. Το 1996, ο καθηγητής της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας Πετρούπολης, Αλέξανδρος Βαβίλοφ, είπε χαρακτηριστικά. Αν δεν ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, η χειρουργική μας θα ήταν 50 χρόνια πίσω. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Σοβιετική κοινωνία μπαίνει σε μια δραματική περίοδο που λίγο είναι γνωστή. Ο Στάλιν κυριαρχεί και όπως συμβαίνει με όλους τους δικτάτορες, οι ανασφάλειές του αυξάνονται ανάλογα με το ανέβασμά του στα ψηλότερα. Εκατομμύρια άνθρωποι φυλακίζονται, εξορίζονται και εκτελούνται. Ο επίσκοπος Λουκάς συνεχίζει να εργάζεται με πάθος. Κάποιο βράδυ τρεις αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι του και τον συνέλαβαν. Τον οδήγησαν στην ασφάλεια όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Νάπος περιγράφει τα φοβερά εκείνα 24 ώρα. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, στην οποία υποβλήθηκα και εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλο, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνα να κοιμηθεί ούτε για μια στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Έμεινε στις φυλακές της Τασκένδης για 2 χρόνια. Ύστερα από όλη αυτή την ταλαιπωρία, καταδικάζεται σε εξορία 3 χρόνων στη Σιβηρία. Το παγκόσμιο σκηνικό εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Παρά την ανίερη συμφωνία και συμμαχία Χίτλερ-Στάλιν το 1939, το καλοκαίρι του 1941 οι συμφωνίες καταλύονται. Στις 21 Ιουνίου 1941, Κυριακή πάντων των Αγίων της Ρωσικής Γης, οι ορδές του Χίτλερ εισβάλλουν στη Ρωσία και σιγά σιγά φτάνουν στα περίχωρα της Μόσχας. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζεται σκληρά και ποτίζεται με το αίμα χιλιάδων ανθρώπων. Σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο, ο επίσκοπος Λουκάς δεν άντεχε να μένει απαθής. Το «Τι ασθενή και ούκ ασθενό» του Αποστόλου Παύλου το ζούσε όχι μόνο ως ποιμένας, αλλά και ως γιατρός. Χωρίς κανείς να του το ζητήσει, παρουσιάστηκε στις αρχές της πόλης και του ζήτησε να το επιτρέψουν να προσφέρει στους τραυματίες του πολέμου τις ιατρικές γνώσεις του, την εμπειρία και τη φροντίδα του. Όμως δεν έμεινε εκεί. Έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στον πρόεδρο Καλίνιν του Ανωτάτου Συμβουλίου. Εγώ, ο επίσκοπος Λουκάς,
Είμαι εξόριστος στο χωριό Μεγάλη Μούρτα της περιοχής Κρασνογιάρσκ. Ως ειδικό στη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, μπορώ να προσφέρω τη βοήθειά μου στους στρατιώτες, στις γραμμές του μετόπου ή τα μετόπισθεν, όποιο και αν είναι το τμήμα που θα μου εμπιστευτείτε. Παρακαλώ να διακοπεί η εξορία μου και να μου δοθεί η άδεια να πάω στο νοσοκομείο. Μετά το τέλος του πολέμου, είμαι έτοιμος και πάλι να επιστρέψω στον τόπο της εξορίας μου. Επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση από τη Μόσχα ήρθε αμέσως. Ο καθηγητής να μεταφερθεί στο Κρασνογιάρσκ. Σύντομα τον μετέφεραν στο Κρασνογιάρσκ και τον διόρισαν αρχίατρο του στρατιωτικού νοσοκομείου και σύμβουλο όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής. Από την άλλη κιόλας μέρα άρχισε να χειρουργεί. Ήταν προς το τέλος του καλοκαιριού του 1941. Σε ένα από τα γραμματά του εκείνης της εποχής έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Ο επίσκοπος έπαιρνε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ασθενών και τους πιο βαριά τραυματισμένους. Και οι άλλοι γιατροί άφηναν σε αυτόν τα πιο δύσκολα περιστατικά. Αν και πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε, ακόμη και σήμερα, θυμούνται με ευγνωμοσύνη το πρόσωπό του και το πολύπλευρο, εκκλησιαστικό και κοινωνικό του έργο. Το κρατικό νοσοκομείο της πόλης έχει σήμερα το όνομά του. Εδώ, στο ίδιο νοσοκομείο, λειτουργεί μουσείο του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Στο κτίριο του σχολείου μας τοποθετήθηκε η αναμνηστική πλάκα αφιερωμένη στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά Βόινο Γιασενέτσκι, ο οποίος τα χρόνια του πολέμου ήταν αρχιχειρουργός του στρατιωτικού νοσοκομείου υπαριθμών 1515, το οποίο στεγαζόταν στο κτίριο του σχολείου μας υπαριθμών 10. Με την παρουσία του αγίασε αυτό το κτίριο και το συγκεκριμένο αυτό χώρο, που ήταν τότε το χειρουργείο μέσα στο οποίο γινόντουσαν οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες όλες, ακόμα και οι πιο δύσκολες, ήταν επιτυχημένες. Κανένας στρατιώτης ασθενής δεν πέθανε, γι' αυτό ήσαν ευγνώμονες το πρόσωπό του. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς κοιμόταν στο ισόγειο του κτηρίου, σε ένα δωμάτιο που χρησίμευε ως αποθήκη για εργαλεία. Εκεί δυστυχώς τον είχαν βάλει, λόγω της ορθόδοξης ομολογίας του. Και έτσι όλο το 24ωρο βρισκόταν στο νοσοκομείο και πάντα ήταν διαθέσιμος στους ασθενείς του. Το 1994, μπροστά στο κτίριο του νοσοκομείου, τοποθέτησαν μνημείο προς τιμήν του. Δεν γίνεται να τον κάνει κανείς άσχημα, επειδή ήταν μεγάλος άνθρωπος και πολύπαθος μάρτυρας. Είναι άνθρωπος που θυσίασε όλη τη ζωή του για ένα και μοναδικό σκοπό: να υπηρετεί τους ανθρώπους. Έκανε πολύ χρόνο μέχρι να διαλέξει το επάγγελμα το οποίο θα ήθελε να εξασκήσει. Στην αρχή ήθελε να γίνει ζωγράφος. Αναρωτιόταν όμως στα βάθη της ψυχής του πού, σε ποιο τομέα θα μπορέσω να προσφέρω περισσότερο όφελος στους ανθρώπους, και τελικά διάλεξε να γίνει δημογιατρός. Ήθελε να θεραπεύει απλούς χωριάτες. Τον διέκρινε απόλυτη αφιλοκέρδεια. Και αυτό που έκανε ήταν καθημερινός άθλος.
Από την άλλη πλευρά, θλίβεται που δεν μπορεί να εκτελέσει τα ποιμαντικά του καθήκοντα. Δεν υπάρχει εκκλησία ανοιχτή. Ο Θεός έχει εξοριστεί από την αχανή χώρα. Οι κομματικοί κόμπαζαν λέγοντας ότι σε όλη τη Σιβηρία δεν αφήσανε ούτε μια εκκλησία ανοιχτή. Το Σεπτέμβριο του 1943 έγινε η πρώτη σύναξη επισκόπων, οι οποίοι εξέλεξαν πατριάρχη τον Μητροπολίτη Σέργιο. Μεταξύ των επισκόπων ήταν και ο επίσκοπος Λουκάς, ο οποίος προήχθη σε αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Και επειδή δεν υπήρχε εκκλησία ανοιχτή, έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να πάρει την πολυπόθητη άδεια. Στις αρχές Μαρτίου, επιτέλους, το αίτημά του εισακούγεται. Του επέτρεψαν να ανοίξει μία μικρή εκκλησία. Όχι όμως μέσα στην πόλη, αλλά στο νεκροταφείο του χωριού Νικολάγευσκ, 7 χιλιόμετρα μακριά. Οι Γερμανοί υποχωρούν στις δυτικές περιοχές της χώρας. Έτσι τα στρατιωτικά νοσοκομεία μεταφέρονται δυτικότερα και οι κρατικές αρχές στέλνουν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό στην πόλη Ταμπόφ, όπου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Στην περιοχή πριν από την Επανάσταση υπήρχαν 110 εκκλησίες. Το 1944 είχαν μείνει μόνο δύο, μία στο Ταμπόφ και μία στο Μιτσούρινσκ. Άλλοι ναοί είχαν γκρεμιστεί και άλλοι μετατράπηκαν σε αποθήκες, γραφεία ή θέατρα. Ο ναός της Αγίας Σκέπης, ο μόνος που μπορούσε να λειτουργήσει, είχε πάθει τεράστιες καταστροφές. Οι άθεοι είχαν καταστρέψει τις εικόνες και το τέμπλο και τα είχαν πετάξει έξω. Σε αυτό το ναό λειτουργεί και κηρύττει. Η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση του έγινε το 1946. Τότε βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν, το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο για τις επιστημονικές μελέτες του που απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Το Μάιο του 1946 ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετατίθεται στην Κριμαία ως αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Πηγαίνοντας εκεί βρήκε παντού ερείπια. Ο πόλεμος είχε επιφέρει πολλές καταστροφές. Στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου Λουκά η Ρωσική Εκκλησία βρήκε αυτό που ζητούσε. Τον κατάλληλο άνθρωπο. Η υγεία του όμως είχε πάρει φθήνουσα πορεία. Η όρασή του επιδεινωνόταν. Ήδη είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι. Η καρδιά του σε κακή κατάσταση. Ανεπάρκεια και αριθμίες δυσκόλευαν τη ζωή του. Σε ένα συνέδριο ενώ ήταν ομιλητής, την τελευταία στιγμή το απαγόρευσαν να ανέβει στο βήμα με το ράσο και το εγκόλπιο, λέγοντάς του πως αν θέλει να μιλά από εδώ και πέρα σε οποιοδήποτε συνέδριο, να έρχεται με το κοστούμι. Όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Святитель Лука, человек сугубо церковный. Ο Άγιος Λουκάς ήταν βαθύτατα εκκλησιαστικός άνθρωπος. Στο πρόσωπό του η Εκκλησία δέχτηκε την πρόκληση της Σοβιετικής εξουσίας και ο επίσκοπος Λουκάς τη δέχτηκε και έδειξε με αξιοπρέπεια και τιμιότητα ότι ο ιερέας που πιστεύει στο Θεό ποτέ δεν θα αποταχθεί από τα ιερά του.
Ποτέ δεν θα προδώσει την πίστη του, ό,τι και να του προτείνουν. Σε επιστολή του που γράφτηκε στα 1947, γράφει για ορισμένους ιερείς πώς είναι άραγε αυτοί που ντρέπονται να φορέσουν τα ράσα τους και είναι ντυμένοι σύμφωνα με τη μόδα και που δεν θέλουν να διαφέρουν σε τίποτα από τους κοσμικούς. Θυμηθείτε τι απάντησε στον αξιωματούχο της ασφάλειας όταν με φοβερό θυμό απέτησε εκείνος να μην κυκλοφορεί στις μετακινήσεις του με το ράσο του. Ο Άγιος Λουκάς του απάντησε: «Το ράσο θα μου το βγάλετε από πάνω μου μόνο μαζί με το δέρμα μου». Ο Άγιος Λουκάς φορούσε το ράσο του ως ομολογία πίστεως. Και ας ήξερε πολύ καλά ότι εξαιτίας αυτού του ράσου υπέφερε ό,τι υπέφερε. Στη Συμφερούπολη ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ζει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ήταν καταβεβλημένος και χλωμός. Χριστούγεννα του 1960 λειτουργήσε για τελευταία φορά. Ο δεσπότης φέρονταν πάντα με πολύ σοβαρότητα και με μεγάλη ευθύνη προς τα ιερατικά του καθήκοντα. Αξιώθηκα να συλλειτουργήσω μαζί του και ήμουν συγκινημένος μέχρι δακρύων από την ιερατική του δραστηριότητα. Σε όλες τις πτυχές της ζωής του επιδίδονταν αποκλειστικά στην υπηρεσία του Θεού. Μέσα από το βάθος της ψυχής του αγαπούσε την προσευχή. Όσες φορές τον είδα να προσεύχεται, τα μάτια μου ήταν δακρυσμένα. Από αυτόν αξιώθηκα να λάβω τη χάρη της ιεροσύνης. Συγκινούσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο τελούσε τις ακολουθίες στο ναό και γενικά η κάθε κίνησή του με εντυπωσίαζε μέχρι δακρύων. Δεν μπορώ να εκφράσω τα αισθήματα της φλογερής μου αγάπης προς αυτόν και δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτή τη χάρη. Κάθε φορά που λειτουργώ, ζητώ τις πρεσβείες του με έντονα αισθήματα αγάπης. Όπως είπα, αγαπούσε ιδιαίτερα την προσευχή. Ακόμα και τις τελευταίες του ημέρες που είχε μεγάλο πρόβλημα με τα μάτια του, δεν έπαβε να προσεύχεται με βαθιά συγκίνηση και πολλά δάκρυα. Μερικές φορές τον βοηθούσα την ώρα του κηρύγματος. Δεν έβλεπε καλά και ήταν τόσο αδύναμος ώστε ο κόσμος δεν τον άκουγε καλά και δεν τον καταλάβαινε. Γι' αυτό μου ανέθετε να διαβάζω μεγαλόφωνα περικοπές από το Ιερό Ευαγγέλιο. Όταν σταματούσα, ο δεσπότης εξηγούσε το βαθύτατο νόημα των Ιερών Λόγων. Τα κηρύγματά του ήταν εξαιρετικά αξιόλογα, με βαθύ νόημα και ενδιαφέρον. Μετά από κάθε θεία λειτουργία με τον Άγιο Λουκά, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου και κάθε φορά έκλαιγα. Αυτή την εμπειρία τη βίωνα πολύ και γι' αυτό αυτές οι αναμνήσεις πλημμυρίζουν την καρδιά μου από αγάπη. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Θεός με αξίωσε, εμένα τον ανάξιο ιερέα, να συλλειτουργήσω μαζί του και να συμμετάσχω στα κηρύγματά του. Πράγμα για το οποίο τον ευχαριστώ με δάκρυα μέσα από την ψυχή μου. Συνέχιζε όμως να κηρύττει ανελιπώς ως την Κυριακή της Τυρινής. Οπότε έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Наше брание против крови и плоти, мы против начальств, против властей, против мироправителей и века сего, против духов злобы и поднебесных.
μακροχρόνια τύφλωσή του δεν άλλαξε το χαρακτήρα του. Απόλυτα παραδομένος στο θέλημα του Θεού, υπέμεινε τα πάντα με αξιοθαύμαστη καρτερία, χωρίς να παραπονιέται και να γονγίζει. Πλησιάζοντας η μέρα της αναχώρησής του, γύρισε και είπε στην ανιψιά του: «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η ανιψιά του απόρησε. Δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει αυτή την ενιγματική φράση. Ήρθε η Κυριακή 11 Ιουνίου 1961. Μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες, που έλαμψαν και αγίασαν στην Αγία Ρωσία. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανάσαινε βαριά. Πήρε 2 φορές ένα πρωί και άλλες 2 φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Ο ομολογητής Αρχιεπίσκοπος έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα με τους Ρώσους Αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο. Οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με μεγάλα αντιθρησκευτικά άρθρα. Ήθελαν να τελειώνουν γρήγορα με αυτόν. Ακόμη και νεκρός ήταν επικίνδυνος. Ο λαός όμως επιθυμούσε να γίνει μεγαλόπρεπη κηδεία και η σωρός του να διασχίσει τη Σιμφερούπολη από τον καθεδρικό ναό ως το κημητήριο που απήχε 3 χιλιόμετρα. Οι αρχές της Σιμφερούπολης κάλεσαν τα παιδιά του Αρχιεπισκόπου και τους ανακοίνωσαν πως απαγορεύεται η εκφορά του νεκρού με τα πόδια από την κεντρική λεωφόρο της πόλης. Ο λόγος? Μα τι άλλο. Η νεκρική πομπή θα εμποδίσει την ομαλή κυκλοφορία. Ήρθε η ώρα της εκφοράς. Προχωρήσαμε όλοι προς την πόρτα, ενώ ψάλλονταν το Άγιος ο Θεός. Δίπλα ακριβώς περίμενε ένα άδειο λεωφορείο, το οποίο όταν βγήκαμε από την αυλή, αυτό ξεκίνησε, θέλοντας να μας αποκόψει από την εκφορά της νεκροφόρας. Τότε φώναξα: «Μη φοβάστε, μη φοβάστε, δεν θα μας πατήσουν, δεν θα τολμήσουν να το κάνουν αυτό. Κρατηθείτε». Όλοι τότε γαντζώθηκαν από την νεκροφόρα και προχωρήσαμε. Η πομπή ξεκίνησε. Όμως και πάλι οι αρχές προσπάθησαν να την εμποδίσουν και να τη στείλουν από περιφερειακούς δρόμους. Ο κόσμος όμως αντέδρασε έντονα. Αυθόρμητα πέσαμε αρκετές γυναίκες στις ρόδες του αυτοκινήτου και φωνάζαμε: «Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα πάτε από εκεί που θέλετε». Ο κόσμος έχει αρχίσει να στρώνει το δρόμο με τριαντάφυλλα. Ο τότε δήμαρχος της πόλης θύμωσε γι' αυτό. Άρπαξε ένα πανέρι με τριαντάφυλλα και το πέταξε μακριά, λέγοντας: «Γιατί κάνετε σκουπίδια και ρυπαίνετε το δρόμο?» Ένας πιστός τότε του αρπάζει αγανακτισμένο το καπέλο και το πετάει μακριά, απαντώντας του: «Εμείς έτσι θέλουμε να κηδέψουμε τον αρχιεπίσκοπό μας. Αλλά να ξέρεις, η δική σου η κηδεία δεν θα είναι έτσι». Και πράγματι, το δήμαρχο σε λίγο καιρό τον απέλυσαν από τη δουλειά του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τον μετέθεσαν στην πόλη Ντεμπροπετρόφσκ και εκεί δολοφονήθηκε. Σε κάποια απόσταση από το νεκροταφείο, όλοι οι κληρικοί πήραν το φέρετρο στα χέρια. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Έμοιαζε με θάλασσα που ακολουθούσε τον Άγιό μας την τελευταία του επίγεια κατοικία. Τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί πουθενά αλλού, ούτε τόση αγάπη να συνοδεύει κανέναν άλλον άνθρωπο. Η πορεία κράτησε 3,5 ώρες. Οι αρχές ήθελαν να κρατήσει μόνο 3 λεπτά. Από τις μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων που ήταν παρόντες, εμφανίστηκε ένας μήνος περιστέρια τα οποία τιτίβιζαν και έκαναν κύκλους πάνω από τον Άγιο. Ακολουθούσαν λοιπόν την πομπή ως τον κημητήριο, ξαναγύριζαν και επί 3,5 ώρες που κράτησε η πομπή, τα περιστέρια ήταν πάνω από τον ουρανό.
Η πομπή έφτασε αργά το απόγευμα στο κημητήριο. Το μαρτυρικό σώμα του Αρχιεπισκόπου Λουκά εναπετέθη στον τάφο, δίπλα στο φίλο του Αρχιμανδρίτη Τίχωνα και στον επίσης αγιασμένο Αρχιεπίσκοπο Γούρια Καρπόφ. Ο τάφος του λιτός και απέριτος, σκεπασμένος πάντα με λουλούδια από τους ανθρώπους που καθημερινά καταφθάνουν. Από τότε ο τάφος του έγινε πηγή ιαμάτων και ιατρείων παθών ανιάτων. Στην κορυφή ένας μαρμάρινος σταυρός για να θυμίζει τη λυτρωτική σταυρική θυσία του Χριστού αλλά και τη δική του σταυρική πορεία. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο στόλισμα που όλοι οι χριστιανοί τοποθετούν στους τάφους, αλλά η ένδειξη και το σύμβολο ότι αυτός που είναι θαμμένος από κάτω σήκωσε πραγματικά το σταυρό του. Στη συνείδηση του λαού, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν Άγιος. Η Ειδική Ερευνητική Επιτροπή ασχολήθηκε με τη ζωή, τα έργα και τα θαύματά του. Το Νοέμβριο του 1995, με απόφαση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανακηρύχθηκε Άγιος. Γράφτηκε ειδική ακολουθία και αγιογραφήθηκε η εικόνα του. Δόθηκε δε η άδεια στον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, κύριο Λάζαρο, να προβεί σε ανακομιδή των λειψάνων του. Подошло время к тому, чтобы прославить святителя Луку. Όταν ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Άγιος Λουκάς, οι εκκλησιαστικές αρχές αποφάσισαν να γίνει η εκταφή του Μεγάλου μας Αγίου. Οι παρόντες εξεπλάγησαν από το μεγαλείο της αγιότητάς του. Οφείλουμε να πούμε ότι το γεγονός αυτό για μας ήταν κάτι το ασυνήθιστα εξαιρετικό. Πριν προχωρήσουμε στην εκταφή, επί τρεις συνεχόμενες μέρες τελούσαμε την ακολουθία της προηγιασμένης, γιατί συνέπεσε το γεγονός αυτό με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κάναμε πολύ ωραία προσευχή για να μας βοηθήσουν ο Θεός και ο Άγιος Λουκάς το έργο αυτό. Ο πρώτος που πήρε το φτιάρι και άρχισε να σκάβει ήταν ο ίδιος ο Μητροπολίτης μας Λάζαρος. Στη συνέχεια το έργο ανέλαβαν οι ιερείς. Όλη εκείνη την ημέρα είχε φοβερή κακοκαιρία και έβρεχε ασταμάτητα. Όταν υπό τον ψαλμοδιόν ανεβάζαμε τα λείψανα του Αγίου από τον τάφο, η κακοκαιρία σταμάτησε. Και απλώθηκε μια βαθιά ησυχία, πλημμυρίζοντας το χώρο από άρρητη ευωδία. Μέσα σε αυτή την ησυχία, ψάλλοντας, μεταφέραμε τα λείψανα του Αγίου Λουκά στον ναό του, που ήταν κοντά στον τόπο της ταφής του. Λίγο πιο εκεί, κατά περίεργο τρόπο, βρέθηκαν και κάποιοι δαιμονισμένοι, οι οποίοι άρχισαν να κραυγάζουν: «Άγιε Λουκά, μη μας βασανίζεις!» Όταν μετά από τρεις μέρες κάναμε την μεταφορά των ιερών λειψάνων στον καθεδρικό ναό, είχε πάλι έντονη κακοκαιρία. Την ώρα που η πομπή διένυε τους δρόμους της πόλεως, μπροστά στα μάτια μας ο ουρανός άνοιξε, τα σύννεφα εξαφανίστηκαν και έλαμψε ο ήλιος. Ήταν αξέχαστο θέαμα. Σε όλο τον κόσμο, που ήταν πάνω από 40.000, έκανε ανεξίτηλη εντύπωση. Και όλοι μας ενωθήκαμε σε μια έξαρση αγάπης προς τον Άγιο Λουκά και με ψαλμοδίες και μεγάλη συγκίνηση φτάσαμε στο ναό. Παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος, πολλοί αρχιερείς και ιερείς, μέλη της κυβέρνησης και πλήθος κόσμου. Η μνήμη του ορίστηκε στις 11 Ιουνίου, επέτειο της κοίμησής του. Έτσι προσθέθηκε ένας ακόμη Άγιος στην αλυσίδα των μεγάλων και ιαματικών Αγίων της Εκκλησίας μας.
Ο βίος του Αγίου Λουκά δεν μπορεί παρά να συγκινήσει κάθε ψυχή. Ήταν πραγματικά μεγάλος και ως ποινένας και ως επιστήμονας. Έζησε σε πολύ δύσκολες στιγμές για την Εκκλησία μας και απέδειξε με τη ζωή του ότι ένας επιστήμονας μπορεί να είναι και βαθύτατα πιστός. Ξεκίνησε ως απλός αγροτικός γιατρός και εξελίχθηκε σε διάσημο χειρουργό, ο οποίος θεράπευε τους ασθενείς του με την υψηλή επιστημονική του κατάρτιση. Εμείς οι πιστοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν μόνο η δεξιοτεχνία του, αλλά και η μεγάλη πίστη που είχε στο Θεό. Ο ίδιος τόνιζε στους ασθενείς του που χειρουργούσε: «Δεν είναι το χέρι μου που χειρουργεί, αλλά ο ίδιος ο Θεός χειρουργεί και θεραπεύει». Εδώ στη Συμφερούπολη προσέφερε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του και βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους που τον θυμούνται με ευγνωμοσύνη. Ήταν άνθρωπος αγάπης, μια ευγενική ψυχή, μια μεγάλη καρδιά. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά την εκταφή του ιερού Λειψάνου του, παραδόξως, ενώ το σώμα του είχε αποσυνδεθεί, η καρδιά του βρέθηκε άφθορη. Δεν είχε υποστεί τους νόμους της φθοράς. Μια καρδιά που είχε λιώσει από την υπερβολική αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, στάθηκε αδύνατο να λιώσει από τη φυσική φθορά. Και αυτή η φύση σεβάστηκε την καρδιά της αληθινής αγάπης. Ο Άγιος Λουκάς αγάπησε, αγωνίστηκε, πόνεσε, κουράστηκε, κινδύνεψε, υπέφερε και διώχθηκε, αφήνοντας τους άγαμους και έγγαμους χριστιανούς ένα κρυστάλλινο υπόδειγμα μίμησης του Χριστού. Θεωρούσε, όπως ο Μέγας Παύλος, «πάντα σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσει», και το πέτυχε γιατί το ήθελε πραγματικά.